Η Ιταλία νομίζω πως είναι στην πρίζα. Καλύτερο ξεκίνημα δεν γινόταν για αυτούς, καθώς άρπαξαν τους τρεις πόντους στο εναρκτήριο μας. Μια παρόμοια εμφάνιση σήμερα σίγουρα θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα προς τη φάση νοκάου. Η αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας είναι συγκρατημένη. Και αυτό μόνο καλό είναι, γιατί έχουν ακόμα δύο αγώνες να δώσουν, οπότε καλύτερα να πατάνε στέρεα στο έδαφος οι παίκτες. Η Johan Cruyff Arena είναι από τα σημαντικότερα στάδια της χώρας. Ξακουστό σε όλη την Ευρώπη. Και μόνο το όνομά του αρκεί για να φέρει ανατριχύλα στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Η μπάλα στον Εμπολό. Έκανε όλα λάθος και άφησε στο διαιτητή μια πολύ εύκολη απόφαση. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να γίνει. Αλλά έγινε. Η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι ενήργησε απερίσκεπτα εδώ η άμυνα. Μετά πανικοβλήθηκαν κιόλας. Όλα αυτά συνήθως δεν είναι καλή ιονή για το τι θα ακολουθήσει. Ναι, το κάρφωσε. Η ομάδα του περνάει μπροστά στο σκορ. Ήρεμος και συγκεντρωμένος. Έκανε τη δουλειά του. Παραλίγο να το αποκρούσει. Μπορεί να φαίνεται ήρεμος, αλλά η ψυχούλα του το ξέρει πώς νιώθει τώρα. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ζορζίνιο προσπάθησε εκεί, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να στείλει την μπάλα στο χώρο που κινήθηκε ο συμπαίκτης του. Σπινατσόλα επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ευκαιρία για... Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Μάλλον κάτι άλλο θέλει να πει. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας και δημιούργησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Γκρανίτ Τσάκα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Ροντρίγκες. Και γίνεται ξανά δικιά του. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Σεφέροβιτς. Γεμίζει προς τα μέσα. Συνατοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Πάμε να παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος.
Η Ιταλία δεν θα πρέπει να πανικοβληθεί. Χρειάζονται ψύχρεμες και μεθοδικές κινήσεις εδώ για να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα και να αρχίσει να ψάχνει για ένα γκολ. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Μπάλα στον Εμπολό. Η μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Και απολύτως φυσιολογικά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Ας διαμαρτύρονται όσο θέλουν. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καλά θα κάνουν να αποδεκτούν την απόφαση. Σε αυτή τη φάση εκτέθηκε η άμυνα. Δεν έκανε κάτι για να αποσοβήσει μια κατάσταση που από νωρίς φάνηκε δύσκολη. Ροντρίγκες! Η πίεση, ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Ξεκάθαρα πια τα ηνία του αγώνα και δύσκολα θα τα χάσουν. Όσο και καλός να είναι αυτός που σκοράρει, τον γκολ από στημένη φάση καταλογίζεται πάντα στην άμυνα. Αυτός ο παίκτης είναι εκπληκτικός στις στημένες φάσεις. Είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Μάλιστα, θα σφυρίξει εδώ, καταλογίζει φάουλο ρέφερι. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλινγκ. Πολύ φτηνά την γλίτωσε. Τώρα θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Ροντρίγκες. Φοβερή απόκρουση ο Ντοναρούμα. Σκέτος έλουρος ο τερματοφύλακας. Έσωσε την ομάδα του. Παρότι η εκτέλεση ήταν καλή, ο τερματοφύλακας εδώ έκλειψε την παράσταση με την ωραία επέμβασή του. Σαρ. Λορέντσο Ινσίνιε. Ιμόμπιλε. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Στην μπάλα ο Σπινατσόλα. Στέλνει την μπάλα στον Ιμόμπιλε. Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Το σημαντικό εδώ είναι να μην απογοητευτούν, να συνεχίσουν να δημιουργούν ευκαιρίες. Αν γίνει αυτό, μπορεί σύντομα να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Ζορζίνιο προσπαθεί να δημιουργήσει. Χρήστο, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ο άνθρωπος είναι στιγμός εκτελεστής. Όπως μπορώ να διακρίνω, εκεί κοντά, στην πλάγια γραμμή, μια αλλαγή είναι στα σκαριά. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Μάλλον πάμε για φινάλε Grand Guignol. Σεφέροβιτς. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες, τουλάχιστον προσωρινά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά
παίρνει την μπάλα. Σουτάρει προς το τέρμα. Μάλιστα, έληξε ο αγώνας. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει πως δεν το πάλεψαν, αφού όλοι είδαμε πως μέχρι και την τελευταία στιγμή έκαναν τα πάντα. Αλλά στο ποδόσφαιρο χρειάζεσαι και...